Τώρα με διακόπτετε, παλιά άνθρωπε, γιατί βλέπω τη Λίβερπουλ στο 50 λεπτό 0-2, αλλά ούτως ή άλλως δεν γυρίζει αυτό το μάτς. Θα να κάνω μια προπόνηση τώρα παραλία με 45 βαθμούς Κελσίου και να δω την Τζέλτη λίγο. Εκείνο τον προπονητή που είναι ρακέντητος, που λέει ο Αλέφαντος. Λοιπόν, κοίταξε τον Πανιόνιο, δεν τον είδα. Είδα στιγμιότυπα όμως. Και έπαιξε το 3-5-2 με extreme back και αργούς stopper. Και το χτύπησε από εκεί, όπως το λένε, ο Νίκος Αδόπουλος, λέει, και ο κόκκινος του Άβελ. Να πω εδώ ότι ο Νικό είναι ένας προπονητής καλός, ο οποίος αποτυχάνει να παίξει το 3-5-2. Το έχει παίξει τη Λεβαδιά με αποτυχία και όταν το γύρισε σε 4-3-3 πήρε πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι οξύμορο να μην μπορεί να παίξει καλά το 3-5-2 και να παίξει καλύτερα το 4-3-3. Διαβάζω και μαθαίνω ότι πιθανόν θα επιμείνει σε αυτό. Αν επιμείνει σε αυτό, θα έχουμε πάρτι. Γιατί ο Πάκο έχει πολύ καλά άκρα. Ίσως το φωτίζει ο Θεός στο ποδοσφαίρο και κάνει κάτι το διαφορετικό, να παίξει με τετράδα πίσω. Όπως και να έχει το ζήτημα πάντως, ο Πανιόνιος δεν είναι πια γκόμενα του Πάκο όπως πριν δύο χρόνια. Γενικά ο Πανιόνιος είναι πολυγαμικός, ένα πότε εδώ, πότε εκεί. Πιστεύω να μπουν γκολ και από τις δύο πλευρές και θα έχουμε το over. Δηλαδή θα παίξουμε το over που εκεί κάπου στο Λοπάτ γίνει κοντά στο διάρρειο, ένα 90. Δίνει από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα καλό σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή επιθετική τακτική. Τα εξτρέμ του εξτρέμ του Άρτα βέβαια δεν σκοράρουν. Ο Μπίσεσβαρ που τον πιάσε να κάνει παράπτωμα να πίνει και να κάνει και δεν τον βγάλαν προς τα έξω. Που παίζει σαν εξτρέμ, αλλά είναι δεκάρι, θα είναι για άλλη μια φορά τιμωρημένο σιωπηρά. Όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να σκοράρει από την πίσω γραμμή και από το σέντερ φορ όταν φορτωθεί. Δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει το ΠΑΟΚ. Πιο πιθανό βλέπω το over παρά την νίκη του ΠΑΟΚ μέσα εκεί. Over λοιπόν.